Περιλαμβάνει, όπως βλέπετε, τοπία και διάφορα πορτρέτα. Την εποχή του κορονοϊού, τα 2 χρόνια δηλαδή του κορονοϊού που δεν είχα να δουλεύω γιατί έχω κατάστημα στο χωριό, στο Σερβοτά, άρχισα να ζωγραφίζω. Ζωγράφιζα πριν κάτι βαζά και ξέρετε κάτι ψιλοπραγματάκια. Και μετά αφού είχα χρόνο, γιατί πριν δεν είχα ποτέ χρόνο, παιδιά, άρχισα να ζωγραφίζω. Έκανα το πρώτο μου που δεν είναι εδώ για να το δείτε. Και μετά άρχισα σιγά σιγά άρχισα να ζωγραφίζω. Τώρα μου έγινε μονή. Δηλαδή, όταν δεν ζωγραφίσω μια μέρα, φανταστείτε ότι σε 2 χρόνια έβγαλα 45-50 πίνακες. Μπράβο, Ναι, αυτό. Τώρα τι μπράβο. Πώς άλλο. πήρατε έτσι την απόφαση να κάνετε μια έκθεση, γιατί είναι η πρώτη Η σας. έκθεση, είπα, είναι ο Βασίλης, ο Μαντέλος, που μου λέει γιατί δεν κάνεις μια έκθεση, τα έργα σου είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτός με έβαλε την ιδέα, από εκεί ξεκίνησα και... Ωραία. Ως πότε θα διαρκέσει. Η έκθεση Ναι, ξεκινάει σήμερα. τελειώνει 1η Μαρτίου. Ξεκινάει από σήμερα, τελειώνει 1η Μαρτίου. Ωραία. Και στη συνέχεια μπορεί να κάνουμε και άλλες εκθέσεις. Σας το ευχόμαστε Μάλιστα. απόψε. Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ πολύ. πάρα Να είστε πολύ. καλά.